πιο σκληρά εντός εισαγωγικών ερωτήσεις, έτσι. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Ας υποθέσουμε ότι βγαίνετε με μια μεγάλη πλειοψηφία στην επόμενη Βουλή και ότι καλείστε, γιατί πρέπει να το ξέρω εγώ αν είμαι ψηφοφόρος σας ή όχι, ή και ο κάθε ένας ψηφοφόρος, και καλείστε εσείς εάν θα πρέπει να υπογράψετε ή εν πάση περιπτώσει αν θα δώσετε το OK σας σε αυτή την δανειακή σύμβαση ή στα μέτρα, στον εφαρμοστικό νόμο. Μπορεί να ζητούν 180 βουλευτές και να είστε εσείς 180 ας πούμε ψήφια και τα λοιπά, είστε στο πρόδεσμο που θα γίνει τον Ιούνιο. Δεν έχει σημασία το πότε. Σημασία έχει ότι αν κληθείτε και αν η πρόσκληση που είναι είναι ότι αν δεν ψηφίζετε δεν θα πάρουμε τα λεφτά. Εκεί το δίλημα θα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Θα αντιάξετε σε αυτό το πράγμα. Θέλω να απαντήσετε επ' αυτού. Έτσι. Επ' αυτού θα προσπαθήσω. Με πάρα πολύ απλό τρόπο. Δεν θα υπογράψω. Και αν δεν πάρουμε τα χρήματα και καταρρεύσει το σύστημα. Γίνει. Θα αναζητήσω αντίρροπα και ισοδύναμα. Δηλαδή. Τα ισοδύναμα. Ισοδύναμα μέτρα. Και τα ισοδύναμα μέτρα ήδη λίγο πριν σας ανέφερα μερικά από αυτά. Μείωση δαπανών στρατιωτικών, ας πούμε. Και δαπανών στρατιωτικών και γενικότερων δαπανών που είναι περιττές. Και αναπτυξιακή διαδικασία και διεύρυνση του πρωτογενού τομέα παραγωγής, βεβαίως, μέσα σε ένα συγκεκριμένο αμεσοπρόθεσμο πρόγραμμα. Αλλά δεν θα υπογράψω, διότι αν ήταν να υπογράψω, θα προσερχόμουν σήμερα στη Βουλή να ψηφίσω. Στη βάση των όσων σας είπα, κύριε Αναγνωστάκη. Αλλά είναι αλλιώς τώρα που δεν είστε μέσα στο. Γι' αυτό σας έδεσε ένα πλαίσιο. Σας έδεσε το πλαίσιο ότι θα είστε ένα κόμμα. Εντάξει. Δεν θέλω τώρα να λέω. Με πολύ περισσότερους βουλευτές, όπου θα είναι καθοριστικό. Κύριε Αναγνωστάκη, στην πορεία του η πράγματος. Θέση που διατυπώνω και πιστεύω με απόλυτη σαφήνεια δεν συναρτάται με τον αριθμό των βουλευτών. Βεβαίως, όταν έχεις μια μεγαλύτερη δύναμη, διαμορφώνεις και καλύτερα αποτελέσματα, καλύτερα σε σχέση με τις επιλογές σου. Ανεξαρτήτως λοιπόν του αριθμού των βουλευτών, δεν συνενώ σε ένα τέτοιο πράγμα. Διότι αν συνενούσα, θα προσερχόμουν σήμερα στη Βουλή, υποκύπτοντας στο δίλημα και θα ψήφιζα τον τώρα λέω ότι δεν εξαρτάται λίγο διαφορετικό, σας. Λίγο διαφορετικά να σας το ρωτήσουμε. Έτσι κι αλλιώς η επόμενη Βουλή θα είναι από ό,τι φαίνεται μια Βουλή συνεργασίας. Θα είναι πολυκομματική. Πολυκομματική θα είναι και η κυβέρνηση θα είναι και κυβέρνηση συνεργασίας. Είναι πιθανό. Με ποιες προϋποθέσεις.